ευχαριστούμε. Κυρία Κανέλη, ένα πρώτο σχόλιο. Εγώ είμαι στην πιο δύσκολη θέση, γιατί είμαι η μόνη γυναίκα εδώ μέσα. Δεν είμαι δύσκολη θέση. Είμαι στην πανεύκολη θέση. Γιατί ευτυχώς οι γυναίκες και το κόμμα στο οποίο ανήκω έχουν βρει τη θέση τους στη κοινωνία. Ακόμα και αν οι μισθοί δεν είναι ίδιοι, ακόμα και αν χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν είμαστε εκεί που ήμασταν στο μεσαίωνα. Η πολιτική προσπάθεια να ξαναγυρίσουμε στο μεσαίωνα δεν με αφήνει αδιάφορη. Με οργίζει σε βαθμό κακουργήματος. Και δεν θέλω να εκλεγώ, γιατί θα πλησιάσουν μεσάνυχτα σε λίγο και θα βγουν οι δράκουλες. Εδώ βγήκανε δράκουλες πάρα πολύ. Καταρχάς, μία γυναίκα η οποία είναι, ξέρει και νομικά. Ξεκινάει να κάνει την καταγγελία, την επομένη πάει, αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής. Ξέρει και νομικά και το κρατάει κρυφό. Το κρατάει κρυφό με βάση τη δικονομία του Βελγίου, τι συμβούλεψε ο δικηγόρος της. Τι μπορούσε ψυχικά, για καθίστε. Να αντέξει. Οι γυναίκες θα το δηλώνουν όποτε αισθάνονται έτοιμες. Άλλη έχει παιδιά πίσω της. Είδαμε, κυρία Κανέλη. Άλλη έχει παιδιά πίσω της. Είδαμε οικογένεια, στο MeToo έχει... τελευταία. Ακριβώς. Είδαμε καταγγελίες χρόνια μετά. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η συζήτηση για να ενοχοποιήσουμε εν μέρη το θύμα, να το φέρουμε ή σαν βάρκα ή σαν γυαλό με τη δημοσιότητα που μπορεί να παίζει από την μία πλευρά και την άλλη. Δεν θα μπω στις ερμηνείες. Για μένα δεν έχουν καμία σημασία. Όμως, μη μου πει κάποιος ότι η προσωπική συμπεριφορά δεν είναι και πολιτική συμπεριφορά. Γιατί άκουσα για τεκμήριο αθωότητας και άρχισα να γαργαλιέμαι εσωτερικά και εγκεφαλικά ακούγοντας ότι ο δυτικός πολιτισμός αναγνωρίζει τεκμήριο αθωότητος από την ώρα που στον Γκουαντάναμο αφήνουν τώρα, μετά από 25 χρόνια, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περάσει κάτι ιδέαν από δίκη. Καθόλου. Τους αφήνουν στα 50 τους, στα 60 τους. Τους έχουν 30 χρόνια με την πορτοκαλί τη φόρμα. Μίλησα για τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, ο οποίος αναγνωρίζει τεκμήριο αθώο. Ποιον ευρωπαϊκό νομικό. Εντάξει, αυτό, επειδή ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός και ο αμερικάνικος το αναγνωρίζει. Μετά, θα μου πείτε ότι δεν παίζει ρόλο. Εδώ φάγαμε μία ολόκληρη παγκόσμια συζήτηση για το αν διείσδησε ή δεν διείσδησε και αν είχε λεκέ το φουστάνι της Μόνικας. Μετά τώρα ζούμε αυτή τη στιγμή αν είπε την αλήθεια ή δεν είπε την αλήθεια και αν πλήρωσε ή δεν πλήρωσε εργάτρια του σεξ ο Τραμπ. Μη με τρελαίνετε ότι υπάρχει συμπεριφορά που σχετίζεται με τη βία, όχι με το σεξ, με τη βία. Είτε η βία είναι έχω λεφτά και σε αγοράζω, είτε η βία είναι σε σπάω στο ξύλο, είτε η βία είναι σου κάνω bullying, είτε η βία είναι σε εκβιάζω για να μείνεις στη δουλειά. Κάθε μορφής βία. Ακούστε, τα βίτσια μπορεί να έχουν και κομματικές προτιμήσεις. Μπορεί και να μην έχουν κομματικές προτιμήσεις. Δεν μπορώ να κάνω έλεγχο των βίτσιων και των παθογενειών του καθενός σε οποιοδήποτε κόμμα. Γιατί έχω δει και βίτσια να γίνονται πολιτικές. Και ο βιτσιώζικη πολιτική με θεοποιημένη τη βία από το φασισταριό δεν υπάρχει. Οι φασίστες έχουν ιδεολογία μόνο να ασκούν βία. Σε ανθρώπους, σε ζώα, σε οποιονδήποτε, μόνο βία και τίποτε άλλο. Αυτά τα μαύρα σκυλιά τα έχουμε δει να λένε ότι η ιδεολογία τους είναι η βία. Ψήνανε ανθρώπους στο φούρνο. Τι μου λέτε λοιπόν, δεν είναι υπεράνω πολιτικής. Τώρα αρχίζει το μικροπολιτικό προεκλογικό παιχνιδάκι. Εσείς είχατε αυτόν, εμείς έχουμε αυτόν. Εσείς είχατε εκείνον, μα ναι και εσείς είχατε τον άλλον. Εσείς είχατε αυτό το κάθαρμα, εμείς έχουμε αυτό το κάθαρμα. Τεκμήριο αθωότητας για εσάς, τεκμήριο αθωότητα για μας. Επιτρέπετε προεκλογικά να κάνετε ανταγωνισμό ή πολιτική μεταξύ σας. Ποιος έχει τα λιγότερα καθάρματα ή τα περισσότερα καθάρματα στους κόλπους του ή τα φερόμενα ως καθάρματα. Από την ώρα που καθόμαστε και συζητάμε για τον πολιτικό χρόνο της καταγγελίας, όταν δεν μιλάμε για τον χρόνο εργασίας. Ο χρόνος εργασίας είναι ο χρόνος που καταναλώνει ο άλλος για να ζήσει να πεθάνει. Και ο χρόνος ξεκούρασής του. Και περιμένετε να σας ψηφίσει ή να σας αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά. Επειδή ο ένας το έκανε σε ένα τέταρτο, ο άλλος το έκανε σε μισή ώρα, ο άλλος το έκανε σε τρεις μέρες. Μια τελεία, κυρία Κανέλη. Λοιπόν, βάζω μια τελεία ως εξής. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να απαλληφθεί ως ίδιον πολιτισμού πρώτα απ' όλα. Και πολιτικού πολιτισμού κατά δεύτερον. Είμαστε με τις γυναίκες ακριβώς εξαιτίας 3.000 χρόνων καταπίεσης και οργάνωσης της κοινωνίας να θέλει τη γυναίκα κατώτερη. Με μία επαναφορά αυτού του πράγματος διεθνώς, βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται με το δικαίωμα στο σώμα, με τις εκτρώσεις, τι γίνεται με τους μισθούς παντού, τι γίνεται στην Ινδία, που έχει το 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό με τους βιασμούς. Επειδή το ρολόι γυρνάει πίσω, οι γυναίκες θα το πάρουν και θα το πάνε μπροστά. Θα κάνουν τις καταγγελίες όπως πρέπει, η δικαιοσύνη θα το κρίνει
Με την προϋπόθεση, κρατήστε το πίσω μέρος στο κεφάλι σας, έχουμε αλλάξει τρεις φορές άποψη για το τι ακριβώς είναι ο βιασμός και αν είναι κακούργημα και αν δεν είναι κακούργημα και αν πρέπει να εμπεριέχει βία και αν δεν πρέπει να εμπεριέχει βία. Επειδή εκεί είναι η ρίζα της βίας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πεθαίνουν και γυναίκες από την πείνα σε ολόκληρο τον κόσμο, που είναι και αυτή μια μορφής βίας, σας παρακαλώ πάρα πολύ να εξαρθούμε σε ένα επίπεδο που να μιλήσουμε για τις πραγματικές ανάγκες και όχι για την ανάγκη ανάλυσης του φαινομένου του μάγκα κύριο που βιάζει μία γυναίκα και τη χτυπάει και επειδή είναι επώνυμος πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο Κανέλη. Τρυφερά. Δυστυχώς ό,τι είπε επιβεβαιώνεται εδώ. Στο πολιτικό σκηνικό έγινε πολιτικό το ζήτημα επειδή είναι προεκλογική περίοδος και συμφέρει να γίνει πολιτικό ζήτημα γιατί αφορά σε ένα πρόσωπο. Τώρα κύριε Τζανακόπουλε, σίγουρα δεν συμφέρει στενή, το ΣΥΡΙΖΑ στενή, πάντως. Ακούστε με τώρα. Στενές και ευρείες ερμηνείες σε σχέση με την προσωπική πολιτική επιλογή κάποιου να είναι σε ένα κόμμα και με το κόμμα αυτό να έχει τη στάση απέναντι στο πρόσωπο σε κόμματα δομημένα πάνω μόνο στις φάτσες. Μόνο στους αρχηγούς. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο έτσι, στα ατού. Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε το ΚΚΕ για αυτή την ιστορία. Δεν κατηγορήσατε το ΚΚΕ, αλλά εσείς κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Όχι, όχι, όχι. Είπα κόμματα. Μόνο σας το πήρατε απάνω, σας είδατε. Γιατί έχουν τη μία, μοιάζεται. Καμία μοιά δεν νιώθω ότι λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εάν συνεχίσουμε έτσι την ιστορία, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι, σας το λέω ευθέως, θεοποιούμε το θήτη. Γιατί τον έχουμε κάνει αφορμή να ξανανοίξουν όλες οι δικαστικές υποθέσεις βιασμών και να επανέλθουν στην επιφάνεια, ακόμα και είναι καταδικασμένοι, δεν είναι καταδικασμένοι. Κάνουμε δηλαδή τέτοια διαφήμιση στους βιαστές αυτή τη στιγμή, που τι να σας πω, δηλαδή τους έχουμε κάνει και ήρωες της επικαιρότητας. Ένα. Δεύτερον, δεν σέβεται κανένας και δεν λυπάται κανένας αυτή τη γυναίκα, την όποια γυναίκα, σήμερα είναι αυτή, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη, εύχομαι να μην υπάρξει άλλη. Να είναι τελευταία, αποκλείεται. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει. Και τις προηγούμενες που υφίστανται αυτή τη στιγμή, το, πώς να σας το πω, την έχουμε κάνει κομματάκια κουρελού, την έχουμε βγάλει και τη βάζουμε δίπλα από το Λιγνάδι, δίπλα από το Φόφουτο, δίπλα από το Μόμουτο, δίπλα από τον έναν, δίπλα από τον άλλον. Σας συγκετεύω, σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Ο βιασμός είναι η χειρότερη μορφή βίας. Οι γυναίκες εξακολουθούν σήμερα ακόμα και στον πολιτικό λόγο να αντιμετωπίζονται και εκεί θα ψάξετε τη μορφή βίας ως ασθενής τάξη. Μόνοι σας λέτε. Γυναίκες και παιδιά. Ασθενής τάξη. Εκεί πάτε στις γυναίκες. Γυναίκες είναι ασθενής τάξη. Μία τάξη που τη βλέπεις ίσα με σένα, ναι. Δεν τη χαρακτηρίζεις ασθενή. Και το λέτε με οικονομικά κριτήρια. Μόλις πάμε στο σεξ, γίνεται πυργινή και θάλασσα και ξαφνικά είναι η πιο δυνατή. Και είναι αυτή που σέρνει τα καράβια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σοβαρευτείτε απέναντι στις γυναίκες. Και σεβαστείτε τες. Είναι καταγγέλουσα και είναι υπόλογος και ζητήθηκε η άρση της ασυλίας του. Τελεία. Καλά κάνατε και τον διαγράψατε. Καλά κάνατε και εσείς αργήσατε, δεν αργήσατε, είναι παντελώς αδιάφορο. Αυτή που δεν κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε, είναι η γυναίκα. Που ήθελε να το κρατήσει για να το πάει δικαστικά όπως θέλει και την πήραμε όλοι μαζί και την κάναμε πατσαβούρα. Λοιπόν, μπορούμε να αλλάξουμε συζήτηση, Νίκο. Συγκετεύω. Τι θέλετε να σας θυμίσω τώρα στο επίπεδο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πόσους φράχτες θέλετε να σας θυμίσω. Τείχο. Τι είπαν οι γύρια, έχω να σας πω για το τείχος του Βερολίνου. Και αναμνηστικά κομματάκια από το τείχος που πουλιόντουσαν, σωστά. Να σας πω για τον ηλεκτροφόρο φράχτη στα Παλαιστινιακά, εδάφη. Να σας πω για το φράχτη στο Μεξικό. Ή να σας πω ότι μόλις τον υποδεχτήκανε στο ΝΑΤΟ, για το οποίο εμείς πετάμε πετάλες, για να το πω λίγο πιο απλά και πιο λαϊκά, τη Φιλανδία, τη δημοκρατική Φιλανδία που τη βάλαμε στο ΝΑΤΟ γιατί δημοκρατικά πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα, σηκώνει 300 χιλιόμετρα φράχτη, έτσι ώστε να κρατήσει τον Άι Βασίλη από την από εδώ πλευρά, κατάλαβες τι εννοώ, μην πάει ο Άι Βασίλης και από την άλλη μεριά και όποιος κάνει τον Άι Βασίλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η αντίληψη για τον πολιτισμό δυστυχώς συνεπάγεται μορφές μοντέρνας δουλείας. Μία από αυτές είναι η διακίνηση προσφύγων, μεταναστών, γυναικών, παιδιών, οργάνων, ναρκωτικών, όπλων, πολέμου, ιδεολογιών και δημοκρατίας αμερικάνικου τύπου.
Αυτά λοιπόν είναι εξαγώγημα είδη. Άλλα είναι δασμολογημένα και άλλα αδασμολόγητα. Για παράδειγμα, στη χώρα στην οποία είμαστε περήφανοι για το φράχτη, εισάγουμε αυτή τη στιγμή περίπου 80.000, άλλοι λένε για 120 και 130, μετανάστες, γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε τις θέσεις φέτος το καλοκαίρι στον τουρισμό. Εκεί που τους πετάγαμε στη θάλασσα, κάναμε συμφωνίες με τη Βουλγαρία ή από εδώ από εκεί να μας στείλουν φτηνά εργατικά χέρια να μαζέψουν τις ελιές. Είμαστε η χώρα η οποία ζει και τρώει φράουλες, φρομβουάζ, άμα θέλετε να σας το πω έτσι και λίγο, για να κρατήσω και το γαλλικό στυλ του κουτσούμπα, φρομβουάζ από την Πελοπόννησο, για να μην ανοίξω το στόμα μου για αυτά που έχουμε ζήσει. Και επειδή ανατριχιάζω και μόνο που το ακούω, ότι μπορείς να βάζεις φράχτη και διηλεκτροφόρο, σας θυμίζω την Ελλάδα της Διασποράς, την Ελλάδα των πεταμένων στα πλοία στη Σμύρνη, την Ελλάδα των διωγμένων, την Ελλάδα των αναμενόντων στην Ίσο Έλλης, την Ελλάδα των γενίτσαρων, την Ελλάδα που έχει σηκώσει ανάστημα και έχει φτιάξει και την αντίληψη του φιλέλληνα που τα παράτησε και ήρθε εδώ, στο μεγάλο του γένους ξεσήκωμο. Φιλάνθρωποι δεν είναι το ίδιο με ζωόφιλοι, επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί υπάρχουν φιλόζωοι και υπάρχουν και ζωόφιλοι. Εξαρτάται τι βάζεις μπροστά. Άμα είσαι φίλος της ζωής και φίλος του ανθρώπου και φίλος του εργαζόμενου ανθρώπου, δεν βάζεις φράχτη, του επιτρέπεις να μετακινηθεί. Όταν έχεις λοιπόν συμφωνίες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία έχει κάνει συμφωνίες ενοικίασης και πληρωμής μεταναστών, το έχετε καταλάβει. Το Δουβλίνο έχει φτιάξει τρόπο με τον οποίο μετακινείσαι. Δηλαδή έχει περιορίσει τα πάντα. Η Ευρώπη για την οποία μιλάμε τώρα και μιλάμε για την ελευθερία του τύπου έχει κόψει όλα τα μέσα που είναι από την από εκεί πλευρά και δεν πρέπει να τα ακούμε και να τα μαθαίνουμε εδώ. Οι Κινέζοι φτιάξαν το σιδηρόδρομο στην Αμερική πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τι συζητάμε τώρα. Ο πόλεμος στον οποίο συμμετέχεις ο ίδιος, βλέπουμε Ιράκ, βλέπουμε τώρα Σουδάν, βλέπουμε Νταρφούρ. Δεν μου λέτε, πάμε να βγούμε έξω να ρωτήσουμε τον ελληνικό λαό τώρα που ακούει για τους Έλληνες που είναι στο Σουδάν κάτω και μιλάμε για φράχτες εμείς, πώς θα αμυνθούμε με εκείνους και πώς θα τους σώσουμε, να τους εξάγουμε, να τους βγάλουμε από τη χώρα. Αυτό δεν λέμε για το Σουδάν. Πόσοι ξέρουν ότι έχει γίνει πόλεμο στο Σουδάν και έχει χωριστεί το Σουδάν στα δύο με βάση τα μεγάλα συμφέροντα. Λοιπόν, οι φράχτες μπαίνουν για να οριοθετηθούν οι σφαίρες επιρροής και συμφερόντων. Δεν μπαίνουν ούτε για να σώσουν τις χώρες, ούτε για να αποτρέψουν τους πολέμους. Διότι, όπως ξέρετε, τα drones, οι πύραυλοι και οι πυρηνικοί πύραυλοι δεν ξέρουν φράχτη. Κοιτάξτε, στο τέλος της εκπομπής και αρκετά μετά τα μεσάνυχτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσει κάποιος τις θέσεις του κόμματός του. Μπορεί όμως να σταθεί σε δύο πράγματα. Με την αξιοπιστία που το διακρίνει το ΚΚΕ, προέβλεψε. Και ό,τι προέβλεψε έχει συμβεί. Λοιπόν, ύφεση. Όλοι τη συζητάνε, δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας για να αποφευθεί πληθωρισμός. Ήρθε. Φόβος. Ήρθε πόλεμος, συζητάμε για διεθνείς συνθήκες. Αν έρθουμε εδώ, θα δούμε ότι δοθήκαν αυξήσεις. Εγώ σας πω ότι δοθήκανε. Και στις συντάξεις. Την ίδια ώρα που δοθήκαν οι αυξήσεις, έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό οι έμεσοι φόροι. Υπάρχει τέτοια αξιοποίηση του πλούτου που είναι στα χέρια λίγων. Με το χρηματιστήριο, για παράδειγμα, σε συνέχεια κράτους είμαστε. Εγώ δεν θα αποδώσω ευθύνες αυτή τη στιγμή 5% ΣΥΡΙΖΑ και 3% η Νέα Δημοκρατία, ούτε τι θα κάνουν μετά. Ό,τι και να κάνουν μετά, όποιο και χρώμα να έχει η κυβέρνηση μετά τις εκλογές, θα συνεχιστεί με μαθηματική ακρίβεια η ίδια πολιτική. Η οποία είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Ευνοεί ούτως ή άλλως το μεγάλο κεφάλαιο. Και πριν φτάσουμε σε πρόσωπα που το χαρακτηρίζουμε εφοπλιστές, γιατί σήμερα είναι αυτοί, αύριο δεν είναι, μπορεί να είναι αύριο εφοπλιστής, ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ. Κατρίνης, η κυρία Κανέλη, να είναι κάποιος άλλος εφοπλιστής. Λέω τώρα, σε αυτή τη ζωή χρησιμοποιώ τα δικά μας ονόματα για να μην θίξω κανέναν άλλον. Λοιπόν, γιατί θέλω να πω με αυτό. Οι εφοπλιστές προστατεύονται στο Σύνταγμα από τη φορολογία, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι η μοναδική επαγγελματική κατηγορία που προστατεύεται στο Σύνταγμα. Και δεν έγινε στην αναθεώρηση δεκτή η πρότασή μας να φύγει αυτό το πράγμα. Είναι η μοναδική κάστα. Ναι, γιατί μάλλον μαζί με αυτό θα φύγουν και τα πλοία από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Το ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου. Ακούστε με, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλά δεν έχουν. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου. Εάν μιλήσουμε τότε για το αν θα φύγουν ή δεν θα φύγουν τα πλοία στην Ελλάδα και τα συμφέροντα. Είναι απολύτως βέβαιο. Θα σας απαντήσω τότε ότι η Εθνική Επιτροπή της Ελλάδας δεν πρέπει να είναι τη Λιβερία, του Παναμά ή των νήσων Μάρσαλ. Είπατε μόνοι σας τις σημαίες. Από την ώρα που μπορεί να αλλάζει σημαία και να την κάνει συμφέρουσα, μη μου μιλάτε για πατρίδα και σημαία σε ό,τι αφορά τον εφοπλισμό, γιατί παίζει σημαία ευκαιρίες, η οποία είναι παγία εφοπλιστική τακτική. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι, βέβαια, όταν στο Σύνταγμα... άλλη μεριά υπάρχουν και από την πλευρά του εφοπλιστικού κόσμου κάποιες σημαντικές προσφορές και ναι, αυτές χορηγίες. Είναι θελοντικές, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, θελοντικές. Ο ελληνικός λαός όμως φορολογείται υποχρεωτικά. Ναι. Και το πόσο θα φορολογείται, δεν του λέει το Σύνταγμα ότι υπάρχει έστω και μία μερίδα αδύναμου πολίτη που μένει στο φορολογικό. Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αποφασίζει επίσης το σύστημα ποιο είναι το όριο της φτώχειας. Και από την ώρα που αποφασίζει ποιο είναι το όριο της φτώχειας, αποφασίζει πώς θα ζουν αναξιοπρεπώς με ελεημοσύνες και χορηγίες και πόσοι δεν θα ζουν αξιοπρεπώς. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, από τον πλούτο που παράγεται, δεν ανήκει στους Έλληνες απολύτως τίποτα. Κάποτε υπήρχε καραμέλα, θα έρθει το κουκουέ να σας πάρει τα σπίτια, ή στα πανεπιστήμια θα σας πάρει τα παιδιά και τα κορίτσια και τα γόρια, και μετά ήρθαν οι τράπεζες και πήραν τα σπίτια, ήρθαν τα φαντς και πήραν στα σπίτια με 2%. Με 2%! Του χρωστούμενου! Και δεν υπήρξε ένας στην πολιτική να πάει να πιάσει κάποιον να του πει χρωστάς, παιδάκι μου, το 2% και σε δόσεις. Σου κάνει ρύθμιση των δόσεων. Γιατί όταν μιλάει για σταθερότητα η κυβέρνηση, το κουκουέ μιλάει για σταθερότητα στους μισθούς, σταθερότητα στο σπίτι, σταθερότητα στην υγεία, σταθερότητα στην περίθαλψη, σταθερότητα στα πράγματα τα οποία είναι ζωτική σημασία, στην τιμή του νερού. Όταν το νερό είναι χρηματιστηριακή αξία, η ενέργεια είναι χρηματιστηριακή αξία και παίζονται ως μετοχές μαζί με τις ζωές μας. Εκ των πραγμάτων, εάν θέλει κάποιος να είναι διεκδικητικός μετά τις εκλογές, μόνο κουκουέ μπορεί να ψηφίσει. Πας και σταματήσουμε κανένα πληστηριασμό. Μάλιστα. Μπας και διεκδικήσουμε μία αύξηση και την πάρουμε. Μπας και πάρουμε καμία συλλογική, προσέξτε, με δυσκολία να κάνεις απεργία γιατί απαγορεύεται με τον τρόπο της, με δυσκολία να κάνεις κινητοποιήσεις γιατί θα είσαι και υπεύθυνος κατά τον νόμο, με δυσκολία να παρευρεθείς γιατί θα σε κυνηγήσει το αφεντικό, με τον τρόπο με τον οποίο έχει καταστραφεί η έννοια της εργασίας. Και είμαστε περήφανοι γιατί φάγαμε στη μάπα κλείσιμο τραπεζών ήσυχα. Φάγαμε στη μάπα αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οι ήσυχοι Έλληνες. Φάγαμε στη μάπα να έρθουν ξένοι με τη Frontex που τους πληρώνουμε μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Κανέλη. Για να έχουμε σύνορα πάλι τα ίδια. Με μαύρο μεροκάματο και με το δημόσιο πλούτο για να προλάβουν σε να χέρια λίγων. Τελειώνω. Δεν πρόκειται να θίξω ονόματα και οικογένειες. Ένα άρθρο του Συντάγματος έθιξα. Και αυτό το άρθρο του Συντάγματος δείχνει που είναι αποφασισμένος να πάει κάποιος. Και το λέω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, ειδικά για να θυμίσω σε κάποιους που κόπτονται ότι η Χρυσή Αυγή όσο ήταν στη Βουλή έκανε 146 ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών. Η Χρυσή Αυγή στη Βουλή έκανε 146 ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών και μία επίθεση εναντίον των ναυτεργατών να τους τσακίσει στο ξύλο και να τους σκοτώσει. Και το λέω αυτό γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη, δημοκρατία, τον τρόπο συγκρότησης των κομμάτων, πολιτισμένες εκλογές, αν θα βγουν γρήγορα, αν δεν θα βγουν γρήγορα. Έχουμε αδίκαστους αυτούς που στήριξαν τους εφοπλιστές, που στηρίζονται από το Σύνταγμα και έχουμε τον κόσμο έξω να απαιτεί και να ζητάει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά. Καταθέσαμε 100 νομοσχέδια. Κυρία Κανέλη, σεβαστείτε ότι δεν ο χρόνος το σεβάστηκε που μένει είναι κανείς. Λίγος. Και πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι τρεις. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Κατρίνη. Λοιπόν, για να μπορεί κάποιος να ζήσει.